Ο μαζικός αγώνας είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουν τα παιδιά μας, συνολικά οι άνθρωποι με αναπηρία και οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτά που τους αξίζουν. Είναι ξεκάθαρο. Όλο το προηγούμενο διάστημα, τα εκρηκτικά προβλήματα στα ειδικά σχολεία και οι δομές πρόνοιας είναι ντροπιαστικά. Είναι ντροπιαστικά για το σύνολο της κοινωνίας μας. Σε αυτό βέβαια οι περισσότεροι συμφωνούν. Συμφωνούν ότι δεν μπορούν να βλέπουν μια τέτοια κατάσταση. Την ίδια ώρα όμως, όλοι αυτοί που δημιούργησαν αυτές τις εικόνες ντροπής, τα σχολεία σε υπόγειες αίθουσες, σε αίθουσες ακατάλληλες για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, στο έξω Κορδελιό, το οποίο είναι η ντροπή των σχολείων της Ελλάδας, κατά κοινή παραδοχή όλων των κυβερνήσεων και Υπουργοί Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργοί Παιδείας της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, υπήρχε παραδοχή για αυτό το πράγμα. Όπως υπάρχει παραδοχή για την κατάσταση στο σχολείο της Θέρμης, όπως υπάρχει παραδοχή για το ΕΚ στην Πηλαία, όπως υπάρχει παραδοχή για όλα τα ειδικά σχολεία, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Όπως υπάρχει παραδοχή για την κατάσταση αυτή, ότι δεν αλλάζει για τα δικά τους τα δεδομένα. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι οι γονείς πρέπει να σταθούν απέναντι σε αυτή την πολιτική. Τα παιδιά με αναπηρία δικαιούνται να έχουν σύγχρονες συνθήκες και στη μόρφωση και στην εκπαίδευσή τους και στην κοινωνία την επόμενη μέρα. Η χρηματοδότηση έχει μειωθεί εκατοντάδες εκατομμύρια. Την ώρα που βλέπουμε να ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ για να στέλνουμε τη φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα. Άραγε, πόσα σχολεία θα χτιζόταν για να καλύψουν τις ανάγκες αυτές των παιδιών αυτών, αν δεν ήταν αυτή η συμμετοχή της Ελλάδας εκεί? Γιατί πολλές φορές μας λένε θέλουμε, αλλά δεν έχουμε χρήματα. Οι γονείς έχουμε ανάγκη από υπηρεσίες που θα αναλαμβάνουν να απαλύνουν τον τεράστιο βάρος που σηκώνουμε και να μας καθοδηγούν χωρίς να κοιτάνε πρώτα τις τσέπες. Αυτοί οι γονείς που έχουν αυτά τα παιδιά, που κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουν τη μόρφωσή τους και ταυτόχρονα έχουν την αγωνία για την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει αν εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου? Αυτή είναι η αγωνία όλων των γονιών για τα παιδιά με αναπηρία. Και ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Η ατομική ευθύνη. Για άλλη μια φορά η ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη για τη μεταφορά των μαθητών, που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε το ίδιο φαινόμενο. Να μην μεταφέρονται τα παιδιά ή να μεταφέρονται με ακατάλληλα μέσα ή να μας λένε βρείτε έναν τρόπο να το μεταφέρετε. Και εκεί δεν υπάρχει διαχωρισμό, ξέρετε. Και στα παιδιά με αναπηρία ισχύει αυτό και στα γενικά σχολεία. Ένα παραπάνω όμως, γιατί τους πιάνει ο πόνος και η υποκρισία, όταν μας λένε ότι πρέπει να ρίξουμε βάρος στα παιδιά με αναπηρία. Και τι βλέπουμε? Αυτό που βλέπουμε στην Πηλαία, αυτό που βλέπουμε στο Κορδελιό. Μας λένε, δεν χτίζεται σχολείο σε 1-2 χρόνια. Εμείς να συμφωνήσουμε ότι δεν χτίζεται, αν και έχουν αποδείξει ότι χτίζεται και μέσα σε 4-5 μήνες. Σε 20 χτίζεται? Σε 25 χτίζεται? Τελικά, μήπως είναι πολιτική επιλογή να αφήσουν στο περιθώριο αυτά τα παιδιά? Γιατί πραγματικά, μια σύγχρονη κοινωνία θα έριχνε βάρος και σε αυτά τα παιδιά και στα γενικά σχολεία. Και εμείς τι βλέπουμε απ' την άλλη? Βλέπουμε να αντιμετωπίζονται, δυστυχώς, μάλλον να πετιέται το μπαλάκι είτε στην κερκίδα, οπότε πάμε να συναντήσουμε υπουργούς, διευθυντές εκπαίδευσης, να μας χτυπάνε την πλάτη, να μας λένε καταλαβαίνουμε, και την ίδια ώρα με υποκριτική στάση να πάνε και να υλοποιούν τις πολιτικές αποφάσεις που στέλνουν τα παιδιά στο περιθώριο. Όχι λοιπόν στο τσουβάλιασμα των παιδιών αυτών σε ακατάλληλα κτίρια. Όχι να ανεχόμαστε να μην υπάρχει ειδικό προσωπικό για αυτά τα παιδιά. Βοηθητικό προσωπικό. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στα ειδικά σχολεία δίνουν πραγματικά πάνω από τις δυνάμεις τους ό,τι μπορούν για να εξασφαλίσουν μόρφωση σε αυτά τα παιδιά. Εμείς θέλουμε οι εκπαιδευτικοί αυτοί, οι γονείς, όλοι μαζί να μπορούν να διεκδικούν. Είναι σωστό που κάνουμε αυτή την κινητοποίηση σήμερα. Είναι σωστό που στέλνουμε το μήνυμα ότι εμείς δεν θα δεχτούμε
να ξεχάσουν την ειδική αγωγή. Και η Ομοσπονδία Γονέων, μέσα από τους φορείς, μέσα από τους συλλόγους, μέσα από τις ενώσεις, και το επόμενο διάστημα και μέσα στο καλοκαίρι, γιατί ξέρουμε, έχουμε γνώση τι σχεδιασμό έχουν, θα είμαστε εδώ να τους αντιμετωπίσουμε. Να σταθούμε εμπόδιο σε όποια προσπάθεια κάνουν, είτε να μεταφέρουν τα παιδιά μας σε ακατάλληλα σχολεία, ξέρετε, να μην τα πιάσουμε ένα-ένα. Στο Πανόραμα, το σχολείο για τα τυφλά παιδιά είναι απαράδεκτο. Και λέμε ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, δεν θα χαμηλώσουμε τον πήχη, δεν θα δεχτούμε κάτι λιγότερο για τα παιδιά μας, παρά μόνο σύγχρονα, καινούρια, ασφαλή σχολεία με εκπαιδευτικό προσωπικό, με βοηθητικό προσωπικό, που θα στέκονται δίπλα σε εμάς και στα παιδιά μας. Ευχαριστώ.